Τη σελίδα 1059 θα διαβάσουμε. Σελίδα 1059 από την επιστολή του Παύλου προς Φιλήμωνα, το εδάφιο 8, από το εδάφιο 8. Επιστολή προς Φιλήμωνα, εδάφιο 8, από τη σελίδα 1059 με τη χάρη του Χριστού μας. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλή παρησία να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπη μάλλον σε παρακαλώ τι ούτως ον ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, το οποίο γέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του ονισή μου, ως της ήτο ποτέ άχριστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίο πέμπω πίσω, σι δε αυτόν του τέστη τα σπλάχνα μου δέχθητη. Αμήν. Μια επιστολή, αδελφοί, η οποία είναι γεμάτη από την αγάπη και τα σπλάχνα του Θεού. Μια επιστολή τόσο μικρή, αλλά τόσο μεγάλη σε νοήματα, σε διδασκαλία, σε πνεύμα Άγιο, νοήματα και φανερώσεις Πνεύματος Αγίου που ο Θεός έδωσε στο δούλο του τον Παύλο, και τον ευχαριστούμε το Θεό για τους δούλους του που χρησιμοποιεί μέσα στο έργο του και τους βλέπουμε εμείς σήμερα και τους διαβάζουμε. Βέβαια, μη δίνοντας δόξα στους ανθρώπους, αλλά δίνοντας δόξα στο Θεό που σήκωσε τέτοιους δούλους, και τον ευχαριστούμε το Θεό. Η αγάπη του Παύλου είναι στην καρδιά του εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου. Και απευθύνεται στο Φιλήμωνα, έναν ευλογημένο άνθρωπο του Θεού και δούλο του Θεού και την κατοίκον αυτού εκκλησία, πιθανότατα στις Κολοσσές. Την επιστολή αυτή τη γράφει από τη Ρώμη ο Παύλος. Δεν έχει περάσει εύκολες στιγμές ο Παύλος στη Ρώμη, και στην πρώτη του ταξίδι και στο δεύτερο ταξίδι, φυλακίσεις, δυσκολίες, προβλήματα, και όλη του η ζωή του Παύλου, αδελφοί, ήταν δυσκολίες και προβλήματα. Όλη του η ζωή, όλη του η ζωή. Αλλά τώρα απολαμβάνει την αγκαλιά του Χριστού μας. Αλληλούια. Ο Παύλος λοιπόν γράφει αυτή την επιστολή στο Φιλήμωνα, στην Απφία, στον Άρχιπο, σε όλη την Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα στον Φιλήμωνα, θέλοντας να του πει ότι εκεί που ήταν στη φυλακή, ο Παύλος γνώρισε έναν άνθρωπο, έναν φυλακισμένο. Και αυτός ήταν ο Ονίσιμος, ο οποίος κάποτε Ονίσιμος δούλευε και υπηρετούσε στο σπίτι του Φιλήμωνα, πιθανόν και στην εκκλησία. Ήτανε δούλος, ήταν υπηρέτης στο σπίτι του Φιλήμωνα. Αυτός όμως ο άνθρωπος αδίκησε το Φιλήμωνα, έφυγε από το σπίτι, του Φιλήμωνα, ξαφανίστηκε και βρέθηκε κατά συγκυρία Θεού στην ίδια φυλακή με τον Παύλο, όπου εκεί άκουσε τα λόγια του Θεού, από το στόμα του δούλου του Θεού. Και ό,τι θαύμα, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά του και δέχτηκε τον Χριστό. Και έρχεται τώρα ο Παύλος να μιλήσει στο Φιλήμωνα και να του πει: αδελφέ Φιλήμωνα, ο Ονίσιμος που κάποτε ήταν ή έγινε εχθρός σου, τώρα είναι αδελφός μας. Τώρα είναι ανάμεσά μας. Τώρα είναι παιδί του Θεού. Αυτόν που κάποτε σε αδίκησε, τώρα είναι πιστός. Δέχτηκε το Χριστό στη ζωή του. Και σε παρακαλώ, του λέει, του Φιλήμωνα ο Παύλος, αν και έχω παρησία, λέει ο Παύλος, επειδή είναι δούλος Θεού και Απόστολος, να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως, λέει στο 9, δια την αγάπη, σε παρακαλώ μάλλον. Και ο Θεός, αδελφοί, μας παρακαλάει. Και ο Θεός μας μιλάει πάντοτε με τα λόγια τα γλυκά του Ιησού. Μέσα από τα λόγια τα γλυκά του Ιησού. Και πάντοτε μας παρακαλάει ο Θεός, αδελφοί. Και πάντοτε τα λόγια του Θεού είναι γεμάτα με το Πνεύμα το Άγιο, με την αγάπη που ο Θεός βάζει μέσα στους δούλους του. Και ο ίδιος εδώ ο Παύλος, αν και είμαι γέροντας, και όχι μόνο γέροντας, δηλαδή δηλώνει την αδυναμία του, έτσι, τη φυσική του αδυναμία, είμαι και δέσμιος του Ιησού Χριστού. Είμαι δέσμιος. Ήταν δέσμιος στη φυλακή ο Παύλος. Αλλά στην επιστολή αυτή βλέπουμε ότι
είναι και δέσμιος του Χριστού, καθώς λέει στο πρώτο εδάφιο, αλλά και δέσμιος του Ευαγγελίου που λέει στο 13 εδάφιο. Έχει και άλλα δεσμά ο Παύλος, εκτός από τα δεσμά αυτά, τα φυσικά της φυλακής. Τα άλλα τα δεσμά όμως είναι ευλογημένα. Είναι τα δεσμά του Χριστού. Δηλαδή είναι δεμένος μέσω της αγάπης του Θεού που είναι εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου και δια του Ιησού Χριστού στην καρδιά του, με την υπακοή του στο θέλημα του Χριστού, ο Παύλος. Αυτό σημαίνει δέσμιος του Χριστού. Είμαστε δέσμοι του Χριστού, σημαίνει ότι ακολουθούμε τον Χριστό, όχι γιατί κάποιος μας είπε ότι πρέπει να τον ακολουθήσεις, αλλά γιατί μας αγάπησε πρώτος. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Και εμείς τον αγαπήσαμε επειδή μας αγάπησε και θυσιάστηκε για μας και το απέδειξε με θυσία σταυρική. Και γίναμε εμείς τώρα δέσμοι της αγάπης του, δέσμοι της υπακοής του. Όμως ήτανε και είναι ο Παύλος δέσμιος του Ευαγγελίου. Δηλαδή, δέσμιος το να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το έργο του Θεού που ο Θεός του έχει δώσει να κάνει, πρέπει να το επιτελέσει μέχρι το τέλος. Και αυτό ο Παύλος το βλέπει σαν δεσμά, αλλά όχι κακά δεσμά, αλλά είναι κάτι που θέλει με χαρά να εκτελέσει και είναι δεδεμένος. Δεδεμένος να το κάνει αυτό. Το θέλει με όλη τη δύναμη της καρδιάς του. Μέσα στα δεσμά λοιπόν αυτά βρέθηκε και στα δεσμά των ανθρώπων που ήταν η φυλακή. Και ενώ ήταν στη φυλακή και πέρασε δύσκολα μέσα στις ρωμαϊκές φυλακές, εκεί μέσα στη δυσκολία του λέει για ένα τέκνο του, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα τις δεσμής μου. Και μιλάει για τον Ονίσιμο βέβαια. Μίλησε στον Ονίσιμο, μίλησε στην ψυχή και σώθηκε η ψυχή. Και πού σώθηκε και πού τον γέννησε? Μέσα στα δεσμά του. Μέσα στα δεσμά του. Μέσα στα δεσμά μας, αδελφοί, και θα δούμε ποια είναι αυτά, και μέσα στα δεσμά του άνθρωπος του Θεού, και θα δούμε ποια είναι αυτά, θα έχει μεγάλη καρποφορία και θα έχει γένες. Θα έχει γένες πνευματικές όμως. Γένες πνευματικές, καρπό καλό. Και όταν βλέπεις και βλέπω μέσα στη ζωή μου να είμαι σε δεσμά, ξαναλέω, όχι αμαρτίας, σε δυσκολίες, σε δύσκολες καταστάσεις, σε θλίψεις, σε διωγμούς, δύσκολο δρόμο, τεθλιμμένο δρόμο, να είσαι έτοιμος, γιατί ανά πάσα στιγμή θα γεννήσεις. Θα γεννήσεις όχι κάποιο παιδί, όπως γεννάει η γυναίκα, αλλά θα γεννήσεις κάτι πνευματικό που ο Θεός θα σου δώσει. Θα έχεις ένα καλό καρπό. Μέσα στα δεσμά του ο Παύλος, του χάρισε ο Θεός γένα. Και αυτή η γένα ήτανε Ονίσιμος. Του χάρισε μια ψυχή, αδελφή. Και πόσα άλλα παραδείγματα μπορούμε να δούμε μέσα στη γραφή και θα τα αναφέρουμε αρκετά από αυτά, στα οποία οι άνθρωποι του Θεού στις δυσκολίες τους είχαν καλό καρπό. Το ζήτημα είναι πώς στάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα δεσμά τους και μέσα στη δυσκολία τους. Γιατί μπορεί να έχει δεσμά ο Παύλος και να τα βάλει με το Θεό. Μπορεί να έχει δεσμά ο Παύλος και να τα βάλει με τους αδελφούς και να αποστατήσει από τον Κύριο και να πλανηθεί από τον Κύριο και να αφήσει τον Χριστό και να πει, α, έτσι είναι ο Χριστός. Εγώ νόμιζα ότι όταν πιστέψω στον Χριστό όλα καλά θα μου έρχονται στη ζωή μου. Δεν έχει πει έτσι ο Κύριος. Όλα καλά θα έρχονται στην ψυχή μου. Αυτό έχει πει ο Κύριος, στην ψυχή μας. Αλλά τις θλίψεις, τις στεναχώριες, τις εξωτερικές, τις οποίες ο χριστιανός μπορεί να έχει, τη στενή και τεθλιμμένη πύλη, τη στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό που μπορεί να περπατάει, αυτή μας την είπε ο Κύριος, θα την έχουμε, αδελφοί. Αλλά μας είπε ότι μη φοβάστε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας. Και αυτή είναι η χαρά μας, αδελφοί, και η δύναμή μας. Μέσα στην τεθλιμμένη οδό και μέσα στη στενή πύλη που σκύβουμε να την περάσουμε, δεν την περνάμε έτσι, πρέπει να σκύψω να την περάσω, να ταπεινωθώ να την περάσω, να υπακούσω στο θέλημα του Θεού για να την περάσω και να περπατήσω έναν δρόμο ανηφορικό, στενό και τεθλιμμένο, που όμως έχει ένα ωραίο τέλος, τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μέσα σε αυτό το δρόμο ο Κύριος έχει ετοιμάσει να μου χαρίσει και να σου χαρίσει γένες. Γένες. Μία γένα που θα ήθελα να αναφέρω, αδελφοί, δεν είναι άλλη από τη γένα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όταν γεννήθηκε εν σαρκή από την Μαρία, έτσι, τη μητέρα του.
Δεν ήταν εύκολη αυτή η γένα για τη μητέρα του Κυρίου. Ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία. Έφυγε λοιπόν μαζί με τον Ιωσήφ, τον αραβωνιαστικό της, ενώ ήταν ήδη εκ Πνεύματος Αγίου εν γαστρή, να φύγουν από τη Γαλιλαία να πάνε στη Ναζαρέτ. Γιατί ο Κέσαρας είχε διατάξει να γίνει σε όλη την οικουμένη την τότε, να μάθουν πόσοι είναι, σε κάθε, να γίνει απογραφή. Φεύγοντας λοιπόν και πηγαίνοντας με το γαϊδουράκι έναν τόσο μακρύ δρόμο, και ενώ ήταν ετοιμόγενοι, φτάσανε, μας λέει η γραφή, στη Βιθλεέμ, όπου ήταν ο τόπος όπου έπρεπε να γίνει η απογραφή του Ιωσήφ, και εκεί όχι μόνο αυτό, δεν βρισκότανε μέρος και ούτε κατάλημα. Τίποτα δεν βρισκότανε. Δυσκολία μεγάλη για τη Μαρία και τον Ιωσήφ. Και θα έλεγε κανείς, η Μαρία είχε τις επαγγελίες, αδελφοί. Είχε τις επαγγελίες, αλλά και ο Ιωσήφ είχε επαγγελίες. Θα έλεγε κανείς, θα έλεγε κάποιος, αν ήταν η Μαρία, μα εγώ πρόκειται να γεννήσω τον Υιό του Θεού. Και ταλαιπωρούμε τόσους μήνες και ταλαιπωρούμε τώρα τόσες μέρες πάνω σε ένα γαϊδουράκι και έρχομαι από τη Γαλιλαία στη Ναζαρέτ και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν βρίσκω και τόπο. Πού θα γεννήσω, τι θα κάνω τώρα. Θλίψη, αδελφοί. Να έρθουμε λίγο δηλαδή στη θέση αυτής της γυναίκας. Ίσως και, τι να πω, απελπισία. Ο Κύριος όμως έχει μεριμνήσει για αυτήν. Και μέσα στη δυσκολία της και τα δεσμά της, θα λέγαμε, ο Κύριος έχει ετοιμάσει μια ευλογημένη γένα. Έχει ετοιμάσει μια φάτνη. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι μέσα εκεί που δεν θα βρίσκεις κατάλημα πουθενά, ο Κύριος σου έχει ετοιμάσει μια φάτνη. Θα στη δείξει σε λίγο τη φάτνη. Αλλά πρόσεξε να τη δεις, γιατί θα είναι φάτνη. Δεν θα είναι κανένα παλάτι μεγάλο. Πήγαινε, είναι ο Κύριος εκεί, στη φάτνη. Είναι ο Χριστός. Στα μικρά, στα ασήμαντα, στα ταπεινά, εκεί είναι ο Χριστός, αδελφοί. Πήγε λοιπόν η Μαρία, κατοκαταδέχτηκε και ο Ιωσήφ, και εκεί γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, αδελφοί. Που δεν υπάρχει χώρος στα σύμπαντα να χωρέσει, γεννήθηκε ο Χριστός. Και όχι μόνο αυτό, αδελφοί, αλλά μέσα στη δυσκολία της, στη γένα της, που γέννησε μόνη της, ήρθε ο Κύριος να την ενισχύσει. Και ο Κύριος μέσα στη γένα μας και μέσα στη δυσκολία μας, αδελφοί, θα έρχεται να μας ενισχύει. Έστειλε λοιπόν τους ποιμένες, κάποιοι φτωχοί άνθρωποι, ποιμένες, οι οποίοι τους κάγανε πρόβατα παραπέρα και ξενυχτούσαν εκείνο το βράδυ. Τους φανέρωσαν άγγελοι ότι αν πάτε στη φάτνη θα δείτε ότι γεννήθηκε ο Σωτήρ, σημείο σας δίνω. Και πράγματι αυτοί πήγαν με τα σπουδής και βρήκαν τη Μαρία και τον Ιωσήφ και το βρέφος να είναι στη φάτνη. Και αφού τους είδαν, διακήρυξαν τον λόγο το λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Ήρθε φωνή του Θεού στη Μαρία από το Θεό, μέσα από τους ποιμένες. Θα έρθει ο Θεός να σε ενισχύσει, θα έρθει ο Θεός να σε βοηθήσει. Άκου όμως τους ποιμένες, άκου όμως το λόγο του Θεού που σου στέλνει για να σε ενισχύσει. Και πάντοτε ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη δυσκολία μας και στα δεσμά μας, θα έρχεται να μας ενισχύει. Το ζήτημα είναι να κάνουμε αυτό που έκανε η Μαρία. Πάντες, λέει, ακούσαντες εθαύμασαν, αλλά η Μαρία, λέει, εφύλαγε τους λόγους αυτούς, διαλογιζόμενη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Φύλαγε τα λόγια του Θεού. Αδελφοί, μέσα στα δεσμά μας να φυλάμε τους λόγους του Θεού. Τότε θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο τέλος. Τα λόγια που ο Θεός σου λέει και σε ενισχύει και σε δυναμώνει, να τα φυλάς. Με τα πάσης φυλάξεως. Για να μην σηκωθεί καμιά φορά η καρδιά σου και πει «Δεν μίλησε ο Θεός, δεν ήταν ο Θεός και πού είναι επαγγελίες του Θεού». Οι επαγγελίες του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν. Είπα γιο πίσω μου σατανά. Και ό,τι έχει πει ο Κύριος εξάπαντος θα γίνει. Αλληλούια. Και είμαστε μάρτυρες εδώ όλοι εμείς, αδελφοί, όλων των μεγαλειών και των θαυμασίων που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Μέχρι τούδε. Αμήν, αδελφοί. Έτσι λοιπόν η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, στα δεσμά της, στη δυσκολία της, θα λέγαμε, τα αντιμετώπισε και μείνε πιστή ως το τέλος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένας ευλογημένος δούλος του Κυρίου, ο οποίος μαρτύρησε περί του Ιησού Χριστού, ότι είναι αυτός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, και έδειξε σε όλους τους ανθρώπους στο Ισραήλ να τον ακολουθήσουν. Αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί, τον πιάσανε και τον βάλανε στη φυλακή.
Και μέσα στη φυλακή, αδελφοί, έρχεται απορία στην καρδιά του. Έρχεται σκανδαλισμό στην καρδιά του. Και ενώ, λέει, οι μαθητές του Ιωάννη πηγαίναν και του λέγανε στη φυλακή αυτά που ο Θεός έκανε, ο Χριστός έκανε, δηλαδή τι έκανε, τυφλοί αναβλέπουνε, χολοί περιπατούνε, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούνε, ο Ιωάννης σκανδαλίζεται και λέει μήπως δεν είναι αυτός ο ερχόμενος. Πηγαίνετε, λέει, στους μαθητές του, πηγαίνετε να το ρωτήσετε. Είναι σε δεσμά ο Ιωάννης αυτή τη στιγμή. Είναι σε δυσκολία μεγάλη ο Ιωάννης. Από ώρα σε ώρα, στο κεφάλι του θα είναι το σπαθί του Ηρώδη να του κόψει το κεφάλι. Και η πίστη του έχει σχεδόν χαθεί. Αλλά μέσα στην απελπισία του αυτή πηγαίνετε να ρωτήσετε τον Ιησού. Αυτός είναι ή άλλον προσδοκόμε. Και πραγματικά φεύγουν οι μαθητές του Ιωάννη, πηγαίνουν στον Ιησού. Τους λέει ο Ιησούς ακριβώς αυτό που έκανε. Τα ίδια δηλαδή, τυφλοί αναβλέπουν, χολοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται. Αλλά τώρα έχει μιλήσει ο Ιησούς. Τώρα έχει μιλήσει ο Κύριος. Και πηγαίνουν οι μαθητές του Ιωάννη με λόγο Θεού στο στόμα τους, ξανά στον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης, αδελφοί, έσωσε την ψυχή του. Και έφυγε ο σκανδαλισμός. Ζήτα τη φωνή του Κυρίου. Ακόμα και όταν ανέβει σκάνδαλο στην καρδιά σου. Ζήτα από τον Κύριο να σου μιλήσει, να σου εξηγήσει. Γιατί πολλές φορές έρχονται λόγια στα αυτιά μας, αδελφοί, αλλά και από τον εχθρό, σκέψεις, οι οποίες μας φέρουν σε σκάνδαλο με το Λόγο του Θεού, με τον Κύριό μας, με τα αδέλφια μας ακόμα. Αλλά εκεί πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να ζητήσει λόγο από τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, για να φύγει αυτό το σκάνδαλο από πάνω του, από μέσα από την καρδιά του, για να παραμείνει πιστός στα δεσμά του, ώστε να απολαύσει και τη γένα που θα έχει. Το έργο βέβαια του Ιωάννη δεν ήταν άλλο από το να ομολογήσει το Χριστό, να τον δείξει το Χριστό. Εκεί τελείωνε το έργο του, αλλά τέλειωσε τελικά ένδοξα στην παρουσία του Θεού. Άνθρωποι πολλοί από την Παλαιά Διαθήκη θα μπορούσαμε να δούμε ανθρώπους σε δεσμά και σε δυσκολίες που όμως είχαν γένες ευλογημένες. Ένας από αυτούς είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος έχουμε ξαναπεί, αδελφοί, μέσα στη φυλακή βρίσκεται άδικα. Άδικα, τα αδέλφια του τον πουλήσανε, τον ρίξανε σε ένα λάκκο, τον πουλήσανε, τον έφτασε στην Αίγυπτο, πήγε στο σπίτι του Πεντεφρή και ξαφνικά βρίσκεται και εκεί εν αδικία μέσα σε μια φυλακή, στην Αίγυπτο. Και το μέλλον του αβέβαιο, δεσμά, μακριά από την οικογένειά του, μακριά από το λαό του Θεού, μακριά από όλους. Και ξαφνικά βρίσκει μπροστά του δύο φυλακισμένους, μέσα στη φυλακή, μέσα στα δεσμά. Τους εξηγεί τα ενύπνια που είδαν, αρχινοχώ και αρχισιτοποιώ. Προς καιρού δεν έγινε τίποτα, αλλά μετά από δύο χρόνια ο Φαραώ βλέπει άλλο ενύπνιο, το οποίο θυμήθηκε ο αρχινοχώς ότι υπάρχει κάποιος στη φυλακή ο οποίος εξηγεί ενύπνια και φωνάζουν τον Ιωσήφ. Και έρχεται η ώρα του Ιωσήφ να τον υψώσει ο Κύριος. Έρχεται η ώρα που ο Ιωσήφ θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Έρχεται η ώρα που ο Θεός μέσα από τα δεσμά και τη θλίψη του Ιωσήφ θα γεννήσει ευλογία. Θα γεννήσει ευλογία όχι μόνο για τον Ιωσήφ, αλλά για όλο το λαό Ισραήλ. Και ξέρουμε τη συνέχεια, αδελφοί. Μείνε πιστή, μείνε πιστός στο τέλος. Μέσα από τη θλίψη που έχεις θα γεννηθεί ευλογία σε όλο σου τον οίκο. Σε όλο σου τον οίκο. Και χαιρόμαστε, αδελφοί, που οι υποσχέσεις αυτές δεν είναι ανθρώπινες, αλλά είναι υποσχέσεις Θεού, αδελφοί. Αλλά μείνε πιστός. Μείνε πιστός ως το τέλος. Σήμερα το πρωί είχαμε τη βάπτιση των παιδιών του αδελφού μας, του Γιάννη, του Ποφίλιου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επέστρεψε ο Γιάννης, έμεινε πιστός ως το τέλος. Τα παιδιά του τώρα τα απολαμβάνει. Και ακόμα κι άλλα θα απολαύσουμε, αδελφοί. Αλλά μείνουμε πιστοί, αδελφοί, ως το τέλος. Μην αποκάμουμε. Ο Δαβίδ, ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, πόσα χρόνια ήταν κυνηγημένος, ακούμε τα μαθήματα κάθε Δευτέρα, πόσα χρόνια είναι κυνηγημένος από τον Σαούλ, κυνηγημένος εκεί. Ποτέ δεν έκανε, δεν τα έβαλε με τον Θεό, ποτέ δεν έκανε πίσω, ποτέ δεν είπε θα γυρίσω στον κόσμο, τι είναι, πού είναι ο Θεός. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού, που είπε θα με κάνει βασιλιά και με έχρισε και με έλεο, να με κυνηγάει τώρα ο Σαούλ. Μη φοβάσαι, αδελφέ.
Μην είναι πιστός ως το τέλος. Και μέσα από το διωγμό αυτόν που θα έχεις, πάλι καρποφορία θα έχεις. Και ευλογία Θεού θα έρθει στη ζωή σου. Μην μου πείτε ότι η καρδιά του Δαβίδ ήταν εξ αρχής έτσι. Έφτιαξε, την έφτιαξε ο Κύριος και την έκανε τελικά μια ευλογημένη καρδιά, καρδιά κατά το Θεό. Και ευχαριστούμε το Θεό. Πολλά παραδείγματα ακόμα μπορούμε να πούμε. Αναφέρω μερικά γιατί είναι, αδελφοί, σημαντικό ότι μέσα στα δεσμά σου θα γεννήσεις. Θα γεννήσεις ευλογία Θεού, θα έχεις καρποφορία Θεού. Μην αποκάμεις και μην γυρίσεις τα πίσω. Και όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρουμε σήμερα, αδελφοί, είναι τέτοιες ευλογίες. Ο Παύλος και ο Σίλας είναι μέσα στη φυλακή. Γιατί? Γιατί ακολουθήσανε την εντολή του Θεού. Ακολουθήσαν αυτό που ο Θεός τους έδειξε, να πάνε στους Φιλίππους, αντί να πάνε αλλού, στην Ασία, δεν ξέρω πού. Πήγανε στους Φιλίππους, ο Θεός τους πήγε. Αν ο Θεός σου είπε να πας, μη φοβάσαι, εμπιστέψου το Θεό. Και αυτό κάνανε και οι αδελφοί μας. Ελπίζουνε στο Θεό και μόνο. Κύριε, ενώ κηρύταμε, ενώ εκβάλαμε ένα δαιμόνιο, ξαφνικά μας πιάνουνε, μας βάζουν στη φυλακή, τον Παύλο και τον Σίλα, μπαίνουν στη φυλακή, αφού τους ραβδίσανε, φάγανε και ξύλο, μπήκανε και στην εσωτέρα φυλακή, με φυλακισμένους, με δέσμιους. Φανταστείτε τώρα κατάσταση, αδελφοί, να είναι όλοι τους οι πλάτοι γδαρμένοι, πληγωμένοι, ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, φυλακισμένοι. Δεν θα ήταν και το πιο ωραίο μέρος η φυλακή, έτσι δεν είναι? Η γρασία, ποιος ξέρει τι. Και εκείνοι, αδελφοί, υμνούσανε τον Κύριο. Υμνούμε τον Κύριο, αδελφοί. Δοξάζουμε το Θεό, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο, ξέρω, μέσα στη δυσκολία μας και μέσα στα δεσμά μας, αδελφοί, πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο, αλλά εκεί δοξάζεται ο Κύριος, αδελφοί. Εκεί παίρνει δόξα ο Κύριος. Καλό είναι να τον δοξάζω στη χαρά μου, στην ευλογία μου. Καλό είναι και το θέλει ο Θεός. Πόσο μάλλον λέτε ότι δοξάζεται το όνομα του Κυρίου και χαίρεται ο Θεός όταν έχω δεσμά, όταν έχω δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου να περάσω. Και τον ευχαριστώ και τον δοξάζω. Και μέσα στα μεσάνυχτα οι άνθρωποι αυτοί ψέλνανε ύμνους. Ούτε υμνολόγιο είχαν, ούτε καθόντουσαν σε μια καρέκλα, σε ένα έδρανο, ούτε τίποτα, ούτε air condition, ούτε τίποτα δεν είχαν. Τι θα κάνουμε, αδελφέ Παύλο, έλεγε ο Σίλας, θα ψάλουμε. Τι θα κάνουμε? Βέβαια να ψάλουμε, να δοξάσουμε τον Κύριό μας. Μα τι να δοξάσει τον Κύριο, αφού είσαι φυλακισμένος. Φυλακισμένος για τους ανθρώπους, ελεύθερος για τον Χριστό. Αλληλούια. Και είμαστε, αδελφοί, ελεύθεροι. Ελεύθεροι είμαστε. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και μην κοιτάμε εδώ τα γήινα, αδελφοί. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτά είναι περαστικά και θα φύγουν. Το σπίτι μας είναι στον ουρανό, αδελφοί. Και από τώρα να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε, γιατί στην αιωνιότητα θα τον δοξάζουμε και θα τον υμνούμε τον Κύριό μας. Μείνανε λοιπόν στη δοξολογία αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη δυσκολία τους. Ο τυφλός στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τυφλός εκ γενετής. Και πόσα χρόνια δεν θυμάμαι, ρωτάνε οι μαθητές όταν τους συναντήσανε με τον Κύριο τον άνθρωπο αυτό, Κύριε, αυτός αμάρτησε οι γονείς του, γιατί για να τα περνάει αυτά τα δεσμά αυτός ο άνθρωπος, είπαν οι μαθητές, σίγουρα κάποιος αμάρτησε. Βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα καμιά φορά για το ποιος αμάρτησε και ποιος όχι. Αλλά αυτά τα ξέρει μόνο ο Θεός, αδελφοί. Μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. Και γυρίζει ο Κύριος προς έκπληξη των μαθητών, ούτε αυτός ούτε οι γονείς του αμαρτήσανε. Αυτή την απάντηση δεν την περιμένανε. Αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Θεού έγινε αυτό στη ζωή του. Άρα λοιπόν, αδελφοί, να μια γένα. Αυτό που μπορεί να περνά στη ζωή σου είναι για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να γίνει μαρτυρία και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Γιατί μπορεί να γίνει θεραπεία, ευλογία, απάντηση και όλη η Εκκλησία μετά να δοξάσουμε όλοι μαζί το Θεό. Και να πάρει τη δόξα εκείνος που του ανήκει η δόξα, έτσι δεν είναι, αδελφοί? Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, αδελφοί, και το λέω από και την εμπειρία μου αυτή τη μικρή, δεν είναι εύκολο όταν έχω δεσμά να μείνω έτσι όπως με θέλει ο Θεός. Αλλά υπάρχει η λύση να ζητήσουμε από το Θεό τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Να πλησιάσουμε τον Κύριο για να μας δώσει αυτή τη χάρη, αυτή τη δύναμη, να μείνουμε πιστοί όπως θέλει ο Κύριος και όπως μέναν όλοι οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες, πιστοί ως το τέλος. Υπάρχει βέβαια και τα δεσμά της αμαρτίας.
τα οποία μπορεί να πέσει ο άνθρωπος του Θεού. Να πέσει πάλι σε δεσμά αμαρτίας. Εκεί τι γίνεται? Εκεί γίνεται αυτό πάλι που λέει ο Θεός, ότι κατά Θεό λύπη γεννά μετάνοια. Να λοιπόν πώς γεννιέται η μετάνοια. Όταν λυπηθώ μέσα στα δεσμά της αμαρτίας μου. Όταν δω λοιπόν ότι ξαναμπήκα σε δεσμά αμαρτίας, η κατά Θεό λύπη, το ότι λυπάμαι για την αμαρτία μου, δηλαδή κατά Θεό, επειδή ξέρω ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό που έκανα, που κάνω, δεν το θέλει ο Κύριος και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί τον λύπησα, τον αγαπημένο της ψυχής μου. Έχω λύπη και η κατά Θεό λύπη αυτή θα γεννήσει μετάνοια. Άρα και αυτά τα δεσμά ακόμα της αμαρτίας έχουν γένα, αδελφοί. Αν εμείς όμως σταθούμε με λύπη κατά Θεό και όχι να απορρίψουμε και να πούμε δεν πειράζει αυτό, δεν χάθηκε ο κόσμος, κι άλλος το κάνει και εκεί το κάνουν έτσι και εκεί... Ο Θεός αν δεν το θέλει, τέλειωσε. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι. Θα γεννηθεί μετάνοια. Και βέβαια αδελφοί, η μεγαλύτερη καρποφορία σε δεσμά δεν είναι άλλη από αυτή που είχε ο ίδιος ο Χριστός, ο Κύριός μας, πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε αυτό το περίφημο κεφάλαιο του Ισαΐα, τον Ι γάμα του Ισαΐα, το οποίο κάθε φορά που το διαβάζω, αδελφοί, τι να σας πω, συντρίβεται η καρδιά μου, κλαίω. Στον Ι γάμα του Ισαΐα λέει ο Κύριος, ο Θεός, προφητεύοντας για τη θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αφού όμως δώσεις την ψυχή αυτού προσφορά περί αμαρτίας, ο Χριστός έδωσε την ψυχή του προσφορά για αμαρτίες. Ποιες αμαρτίες? Τις δικές μου, τις δικές σου. Θέλει ήδη έκγωνα. Θα δει αποτελέσματα δηλαδή. Ποιος? Ο Χριστός. Θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Και θέλει χορταστεί ο δίκαιος δούλος μου. Θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Διότι αυτός θέλει βαστάσει της ανομίας αυτών. Η μεγαλύτερη καρποφορία ήταν η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκεί που υπέμεινε ραβδισμούς, ονειδισμούς, ξύλο, ταλαιπωρία, δύο βράδια. Και όχι μόνο αυτά, γιατί αυτά θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο. Τα καρφιά, πάλι θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο. Το πρόσωπο του Πατέρα Θεού να γυρίσει και να μην έχει επαφή πια με τον Πατέρα Θεό. Εκείνη την ώρα που ήταν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτό ήταν που πόνεσε περισσότερο τον Κύριο, αδελφοί. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, πού είσαι Πατέρα μου? Γιατί είχε μάθει ο Ιησούς να έχει επαφή με τον Πατέρα του συνέχεια. Όχι μόνο τα βράδια που προσευχόταν, αλλά και μέσα στην ημέρα. Είχε επαφή με τον Πατέρα του. Πάντοτε ήταν με τον Πατέρα του. Πάντοτε ήταν Θεός στον ουρανό. Πάντοτε. Και όταν ακόμα δημιουργούσα, λέει ο Χριστός. Τώρα όμως, για αυτές τις ώρες που ήταν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και έτρεχε το αίμα του, το πρόσωπο του Πατέρα γύρισε από τον Χριστό. Και ο Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησού, εκείνη την ώρα πόνεσε πιο πολύ από όλους τους άλλους ανθρώπινους πόνους, αδελφοί. Αλλά αυτό το πόνο, αδελφοί, είδε καρπό για αυτό το πόνο, αδελφοί. Είδε καρπό. Και ο καρπός αυτός είσαι εσύ και εγώ, αδελφοί. Αυτός είναι ο καρπός. Αυτός ο πόνος του Χριστού, που απέσυρε ο Πατέρας Θεός το βλέμμα του, αδελφοί, τώρα ο Χριστός δοξάζει τον Χριστός Ιησούς, δοξάζει τον Πατέρα Θεό, γιατί απολαμβάνει εσένα και εμένα μέσα στην Εκκλησία. Αλληλούια. Δόξα. Και όχι μόνο εμάς, αδελφοί, αλλά ο Χριστός βλέπει και αυτούς που έρχονται. Και αυτούς που έρχονται, αδελφοί, βλέπει ο Χριστός. Και λέει και για αυτούς, Πατέρα, έχισα το αίμα μου. Και έρχονται. Αλλά πώς θα έρθουν, αδελφοί, αν δεν τους μιλήσουμε? Και πώς θα τους μιλήσουμε, μέσα σε τι καιρούς θα τους μιλήσουμε, αδελφοί? Μέσα στους καιρούς τους κακούς, αδελφοί. Ξαναλέμε πάλι, μέσα στους καιρούς τους κακούς, στις οδύνες της εγκυμονούσης. Να τα και τα τελευταία χρονικά δεσμά της ανθρωπότητας. Οι οδύνες της εγκυμονούσας. Εκεί που υπάρχει θλίψη στον κόσμο, εκεί που όπου και όποιο κανάλι και να δεις, όποιο είδηση και να ανοίξεις, υπάρχει απογοήτευση και καμία ελπίδα. Να σηκωθεί το παιδί του Θεού και να πει υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει ζωή αιώνιος.
και να συνάξει ο Κύριος μέσα από όλες αυτές τις οδύνες, οι οποίες ήταν όλο και μεγαλύτερες, όλο και μεγαλύτερες και όλο και δυσκολότερες, και ο Θεός να μας φυλάει μέσα σε εγκυμονούσες αυτές, να μένουμε πιστοί εμείς, την καρποφορία του Χριστού, που θα είναι η σωτηρία, η έσχατη του, των ανθρώπων, αδελφοί. Αλληλούια. Μένει σε εμάς να μείνουμε, αδελφοί, πιστοί ως το τέλος, για να απολαύσουμε αυτές τις γένες που ο Θεός θα μας δίνει μέσα από τα δεσμά που μπορεί ο Θεός να επιτρέψει στη ζωή μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στα δεσμά αυτά δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είσαι μόνη σου, δεν είσαι μόνος σου. Έχεις τον Χριστό μαζί σου. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν, αδελφοί.